τις φάμπρικες μια ιστορία. Εκείνου του καιρού, πώς γράφτηκε το κάθε τραγούδι. Θυμάμαι ακριβώς για ορισμένα πράγματα. Από τη νύχτα θανάτου θυμάμαι πάρα πολύ καλά δύο-τρεις στίχους που έγραψα μέσα στο λεωφορείο σχεδόν κλαίγοντας το 1968. Από ό,τι μου έλεγε εδώ η μικρή, την οποία την γνωρίζω από την κοιλιά της μητέρας της, δηλαδή όταν η μητέρα της ήταν έγκυος στο χωρί της αυτό, στην κόρη του Μίκη Θεοδωράκη, μάλιστα χάρισα μια στιγμή την κοιλιά της μητέρας. Αυτό. Μου χάλασε τα μαλλιά τώρα. Θυμήθηκα λοιπόν ορισμένα πράγματα και έτσι. Και βέβαια αυτά τα τραγούδια που στείλαμε στη Ζάρινα τα στείλαμε με έναν ειδικό τρόπο μαζί με τον Χριστόφορο Αργυρόπουλο, τον σπουδαίο ποινικολόγο. Βεβαίως δεν σας πω τον τρόπο που τα στέλναμε εκεί τα χρόνια, γιατί μπορεί να ξαναγίνει δικτατορία θα με βρούμε άλλο τρόπο. Καταρχήν στέλναμε μέλι μέσα στη Ζάρινα και στέλναμε μέλι. Μέσα στο μέλι ρίχνανε. Κάπως τα βάζανε κάτι σακουλάκι και μέσα εκεί βάζανε. Επίσης τα κουμπιά. Εμείς τα Χριστούγεννα και το Πάσχα μας στέλναν οι γονείς μας στο παππού και στη γιαγιά. Στα κουμπάκια μας βάζανε μικροφίλμ, πώς τα λένε αυτά, Έτσι πηγαίνονταν τα μηνύματα. Και έτσι έφυγε και το πνευματικό ευατήριο, το φοβερό πνευματικό ευατήριο, έφυγε από τη Ζάτουλα, έτσι, μέσα από κουμπάκια. Συνέχισε. Το πνευματικό εμβατήριο μου το έστειλε ο Μίκης, ναι. Και άρχισε και το έκανα
σε μπομπίνες. Το έχω την το πρωτότυπο που το έχω και έχω και γράμματά του που μου γράφει με την παράκληση να διαδοθεί πλατιά. Και εγώ άρχισα και δακτυλογραφούσα. Υπήρχε ένα χαρτί εκείνα τα χρόνια πολύ λεπτό, τσιγαρόχαρτο, και το οποίο χρησιμοποιούσαν τότε για να στέλνουμε γράμματα στο εσωτερικό. Ριζόχαρτο. Πολύ λεπτό ήταν. Και έγραφε εγώ εκεί πέρα, 5-6 αντίγραφα έπαιρνε και τα έστελνα. Θυμάμαι το πρώτο πήγε στον Παύλο Ζάνα, ούτε θυμάμαι, τον είχαν πιάσει, δεν ξέρω. Εγώ το έστειλα πάντως. Εντάξει, στην Αργυρίου και σε αυτό το καθηγητή και μετά. Και μετά κι άλλα κι άλλα κι άλλα. Και τα έστειλα και από διαφορετικά δίθεν ότι κάνω αντίσταση. Σε διαφορετικά ταχυδρομεία. Παιδεία. Παιδικά πράγματα. Όχι δίθεν, όχι δίθεν. Στη Χούντα ήσουν. Ναι, αλλά είχα αφήσει για πάνω τα δακτυλικά από την κόμμα. Λοιπόν, το επόμενο τραγούδι που θα πει ο κύριος Νταλάρας. Είναι ωραία η Μπέτη, δεν είναι φοβερή η Μπέτη. Πρέπει να σας πω, περίμενα, πω ακόμα κάτι άλλο, ένα μικρό, ήμουν 9-10 χρονών εκεί. Μου έλεγε ο πατέρας με ένα σύστημα για τους αντιστασιακούς. Έγραφε και έριχνε λεμόνι και χανότανε η γραφή και μετά ο θείος μου, ο Γιαννάκης, θείος του Ρέστον, κάτι έκανε, τι έκανε ρε μάνα, και ξανά βρεχόντουσαν τα χρόνια. Τώρα εγώ ήμουν μωρό. Στη Φλόγα. Αλλά το λεμόνι, λεμόνι, έτσι. Έτσι. Φανταστείτε τότε, πριν πόσα, 40, 30, 50 χρόνια. Δεν πρέπει να τα πω όλα αυτά. Θέλω να πω τότε πώς κρυβόντουσαν. Σήμερα πώς θα κρυφτούν οι επαναστάτες, αν υπάρξουν οι επαναστάτες. Ε, πώς. Μας τελείωσαν. Τώρα θα πούμε ένα πολύ... Λοιπόν, το καλύτερο θα πούμε, το καλύτερο. Οι ανθρώποι με τα μαύρα που έχουν σκοτάδι στα μαλλιά του, με αυτόν θα αφιερώσουμε στον κύριο Νίκο Κωνσταντόπουλο. Μπράβο, μπράβο. Γιώργο Ανδρέου.
αδέρφια θα του Δεν θέλω.